Επειδή το κλίμα το βλέπω λίγο βαρύ, θα σας ξυπνήσουμε τώρα με χοντρά πράγματα, με επιπλοκές. Έτσι. Θα σας ξυπνήσουμε με επιπλοκές ρεαλιστικές, όχι με επιπλοκές στατιστικά και βιβλία και τέτοια πράγματα. Θα σας ξυπνήσουμε με πραγματικά περιστατικά, με βίντεο, με εικόνες και θα θέλω μια interactive κατάσταση, έτσι. Ομιλητές θα είναι ο Παναγιώτης ο Καλλιδόνης και ο Ιάσον Κυριαζής. Είναι οι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχω την τιμή να λέω ότι είναι οι δικοί μου άνθρωποι, έτσι, και οι δύο. Εξαιρετικοί επιστήμονες και εξαιρετικοί άνθρωποι. Οπότε θα κάνουν πάρα πολύ καλή παρουσίαση των περιστατικών. Θέλω να είναι ανοιχτή κουβέντα, όπως ξαναλέω. Έχουμε μια μισή ώρα να τα δούμε. Έτσι, για το ενδιαφέρον, ποιοι από εδώ κάνουν στα τμήματά τους διαδερμικά χειρουργία? Σηκώστε τα χέρια σας. Ποιοι από εδώ κάνουν ουρητηροσκοπικά χειρουργία? Ποιοι από εδώ κάνουν διουρηθρικά χειρουργία? Λαμπρά, βλέπετε τι γίνεται, έτσι. Θεωρώ τεράστια αποτυχία δική μας, εννοώ εμάς, ότι διαδερμικά κάνουν ελάχιστοι άνθρωποι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, δεν το έχω καταλάβει ποτέ μου μέχρι τη στιγμή στη ζωή μου. Και πραγματικά θα ήθελα κάποια στιγμή και μετά τις επιπλοκές να κάτσω να ακούσω λίγο γιατί δεν κάνουν όλοι διαδερμικά. Γιατί ποιος θα τα δείξει? Εμείς. Γιατί ήρθε κανένας και μας είπε θέλουμε να τα δούμε για να τα μάθουμε και σας είπαμε όχι. Ξέρετε ότι σε εμάς στην Πάτρα γίνονται 14 κόρσες, ας πούμε, το χρόνο. Ξέρετε. Έχετε πάρει κάποιο τηλέφωνο? Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ξαναρωτάω. Έχετε πάρει κάποιο τηλέφωνο? Γιατί? Γιατί? Εσείς θέλετε να το μάθετε. Εσείς θέλετε να μάθετε, λοιπόν. Έχετε πάρει ένα τηλέφωνο να πείτε κύριε Λιάτσι και θέλω να έρθω να δω? Ποιος έχει έρθει? Ποιος έχει έρθει εμάς? Έχει έρθει. Πώς ήρθες? Δεν ρώτησες? Ρώτησε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν βλέπουμε ότι μπορούμε να πάμε τώρα το δικό μας το κέντρο, το είπα σαν παράδειγμα. Υπάρχουν 15 άλλα πράγματα να κάνεις, έτσι. Πρέπει να ενδιαφερθείς ο ίδιος. Η διαδερμική χειρουργική είναι το ψωμί μας, ρε παιδιά. Έχουμε στην Ελλάδα έχουμε 50% των περιστατικών μας είναι ηλιθίαση. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ενδιαφερθείτε και εμείς είμαστε εδώ. Και λέω ότι φταίμε και εμείς. Πιθανώς δεν γνωρίζουν κάποιοι άνθρωποι αυτά που κάνουμε εμείς στα τμήματά μας. Ναι. Ενδιαφερθείτε όμως, ελάτε. Λοιπόν, ξεκινήσουμε, παιδιά. Παναγιώτη, θα ξεκινήσεις εσύ. Ο κύριος Καλλιδόνης θα μας πει για το ανώτερο ουρολογικό και ο κύριος Κυριαζής για το κατώτερο. Πάμε. Καλημέρα και από μένα. Όπως είπαμε, αυτές οι παρουσιάσεις δεν θα είναι βιβλιογραφία πόσα είναι τα ποσοστά επιπλοκών. Θα είναι περισσότερο βίντεο. Καλύτερα να υπάρχει και μια αλληλεπίδραση ώστε να συζητήσουμε πιθανές μεθόδους, να τα αποφύγουμε, μεθόδους για να δώσουμε λύσεις στην εκάστοτε επιπλοκή. Αυτή είναι η σύγκρουση συμφερόντων μου. Οι κύριες βασικές επεμβάσεις που κάνουν στο ανώτερο ουρητηρικό ενδοσκοπικές είναι η ουρητηροσκόπηση με νεφροσκόπηση μαζί και αντιστοίχως η διαδερμική νεφρολιθοτυψία. Όταν αναφερόμαστε στην ημιάκαμπτη ουρητηροσκόπηση, ουσιαστικά τώρα αυτό είναι από μία μελέτη, υπάρχουν και άλλες μελέτες, δεν έχει νόημα να συζητήσουμε διάφορες κλίμακες των ποσοστών, αν είναι 5 έως 20% η εκάστοτε επιπλοκή. Το σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες επιπλοκές, οι οποίες είναι σε κάποια ποσοστά τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε. Η κάκωση του γλαινογόνου, για παράδειγμα, είναι 9,5% στη συγκεκριμένη μελέτη. Αυτή είναι μια επιπλοκή, την οποία θα τη δούμε και καθοδόν, πώς μπορεί να συμβεί και είναι και λογικότατο ότι αυτή η επιπλοκή, εφόσον είναι μόνο του γλαινογόνου η κάκωση, είναι και μια επιπλοκή που είναι εύκολα διαχειρίσιμη. Αντίστοιχα, η ματουρία στο 4%, ο πυρετός στο 2%, η λίμωξη στο 6%, η μετανάστευση του λίθου, το οποίο θεωρείται επιπλοκή για την ημιάκαμπτη, αλλά δεν είναι καθαρή επιπλοκή. Και φυσικά να υπάρξει η διάτρηση του οργάνου και ακόμα χειρότερα η επιπλοκή σημαντική που είναι η σύψη. Αντίστοιχα στην εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση, η οποία περιλαμβάνει και την νεφροσκόπηση, λογικό, ο πυρετός έχει ένα υψηλότερο ποσοστό από ό,τι είχε στην ημιάκαμπτη. Αντίστοιχα υπάρχουν ποσοστά αιματουρίας, απόφραξης και φυσικά η ουροσύψη που είναι ένα κύριο θέμα. Σημαντικά σημεία για να ξέρουμε γενικότερα σε αυτές τις επεμβάσεις πώς πρέπει να τις διαχειριζόμαστε. Η λογική είναι ότι το λιθιασικό φορτίο, ο χειρουργικός χρόνος, ο ρυθμός πλήσεων και η θετική καλλιέργεια που μπορεί να έχει ο ασθενής προεγχειρητικά είναι ανεξάρτητοι παράγοντες για να έχουμε επιπλοκές στη διάρκεια και μετά την επέμβαση. Οπότε θα πρέπει να τα έχουμε όλα αυτά υπόψη ώστε να μπορούμε να διαχειριζόμαστε το εκάστοτε περιστατικό με ανάλογο τρόπο.
Δεν έχει νόημα να κάνουμε μια εύκαμπτη νεφροσκόπηση για μια πέτρα η οποία έχει τέτοιες διαστάσεις που θα μας πάρει 4 ώρες συνεχόμενες ή 3,5 ή 3 για να μπορέσουμε να τη σπάσουμε. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον δεν έχουμε κάνει τη σωστή επιλογή. Γιατί ουσιαστικά από όλες τις μελέτες που υπάρχουν πάνω σε αυτό το θέμα, παρατείνοντας το χειρουργικό μας χρόνο, ουσιαστικά καταλήγουμε στο να έχουμε πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες επιπλοκών. Ας δούμε την πρώτη επιπλοκή και θα ήθελα έτσι να το συζητήσουμε. Ουρητηρικά θυκάρια. Τα ουρητηρικά θυκάρια βρίσκονται μαζί μας 30 χρόνια. 30 χρόνια και δεν ξέρουμε αν τα χρησιμοποιούμε καλά. Οι επιπλοκές που μπορεί να γίνουν συνήθως είναι στο πώς θα τα τοποθετήσεις. Ποια είναι η τεχνική σου. Αν έχεις λάθος σύρμα να τοποθετήσεις, για παράδειγμα. Σε πόσοι από εδώ, από αυτούς που κάνουν ουρητηροσκόπηση, τι σύρμα χρησιμοποιούν. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να δώσει. Σας ακούω. Πρώτα, σύρμα ασφαλείας ή εμείς το λέμε σύρμα εισόδου, είναι το ZIP, το οποίο πάντοτε μπαίνει ανεξάρτητα οποιοδήποτε άλλο εργαλείο και το κρατάμε ψηλά. Μαλακό, υδρόφυλλο. Σύρμα ασφαλείας, λοιπόν, ένα για να είναι ασφαλής επέμβαση, όπως λένε τα guidelines. Μάλιστα. Για την τοποθέτηση του θυκαριού. Για την τοποθέτηση του θυκαριού, εάν ο ουρητήρας είχε stent από πριν, που στο 95% πάντοτε έχουμε προηγηθεί τοποθέτηση stent, τότε επιλέγουμε μέτριας καμπτότητας ή το sensor, το οποίο έχει μπροστά μαλακό άκρο, ή το κάποιο stiff, αλλά 35, όχι 38. Εντάξει. Παναγιώτη, να μείνουμε στα κομμάτια ένα-ένα. Έτσι. Μιλάει για sensor. Καταρχάς, μην λέμε ονόματα εταιρικά, δεν έχει νόημα. Το sensor είναι ένα ημιϊδρόφυλλο σύρμα. Έτσι. Είναι stiff, είναι σκληρό το sensor. Δεν είναι σκληρό το sensor. Το sensor. Δεν είναι σαν το stiff, το super stiff, το amplat. Δεν είναι σαν ένα Lundquist. Δεν είναι το σκληρό σύρμα που θα πάμε να κάνουμε διαστολή στο διαδερμικό, ας πούμε. Όχι, είναι μονόκλωνο, αλλά δεν έχει την ανάλογη ευλογησία των λοιπών. Για ποιο λόγο θέλουμε stiff σύρμα, Παναγιώτη, για να βάλουμε το access seat μέσα. Η λογική είναι η εξής. Το access seat εκ των πραγμάτων είναι εύκαμπτο. Αυτό σημαίνει τι, ότι όταν εμείς το τοποθετούμε, μπορεί να ακολουθήσει κάποια, την καμπυλότητα του οργάνου και όλη την ανατομία, και ιδιαίτερα στον άνδρα, που η ανατομία είναι αρκετά, έχει αρκετές καμπύλες ώστε να μπορέσουμε να μπούμε στον ρητήρα και να το βάλουμε ψηλά. Θέλουμε ένα σύρμα που να μπορέσει να ακολουθήσει αυτή τη φορά, αλλά ταυτόχρονα να είναι ισχυρό, ώστε να μην καταλήξει το θυκάρι μας και πιέσει σε διάφορες κατευθύνσεις και κάνει κακό στη διάρκεια της τοποθέτησης. Γιατί αλήθεια είναι, έχει αποδειχτεί από διάφορες μελέτες, ότι η δύναμη που χρειάζεται για να τοποθετήσει το θυκάρι έχει μεγάλη διαφορά, βέβαια, αυτό που είπαμε, αν είναι pre-standing, αν έχει από πριν pigtail, ή αν δεν έχει pigtail. Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν έχει pigtail, είναι πολύ μεγαλύτερη η δύναμη που πρέπει να εφαρμόσεις. Και οπότε, αν βλέπεις ότι είναι πολύ εργώδης η τοποθέτηση, καλύτερα να μην το κάνεις. Όμως, ένα stiff σύρμα δίνει καλή υποστήριξη ώστε να μην φύγει δεξιά-αριστερά το θυκάρι και κάνει κακώσεις. Αυτή είναι η λογική. Παρακαλώ. Λογικότατο. Και αν δεν σου περνάει, ίσως αυτός είναι ένας από τους τρόπους. Είναι ένας από τους τρόπους που θα μπορέσεις να βάλεις ένα θυκάρι, εφόσον δεν είναι pre-standing και δεν έχεις καλό αυλό. Και μάλιστα και είναι και ένας καλός τρόπος ασφαλείας, με την εξής λογική. Όταν θα πας να βάλεις το θυκάρι, αν έστω έχεις και ένα μικρό πετραδάκι κάπου, το θυκάρι θα καρφώσει το πετραδάκι πάνω στο τείχωμα του ουρητήρα. Αυτό σημαίνει τι. Αυτό σημαίνει ότι έχεις μεγάλες πιθανότητες εκεί τοπικά να αναπτύξεις φλεγμόνες και τέλος να σου στενώσει ο ουρητήρας. Άρα, μπαίνεις με το άκαμπτο. Αυτό είναι ο λόγος. Κάνεις ένα το καλό πρώτα. Έλεγχο, είσαι σίγουρος, όχι μόνο ανιούσα. Έχει τύχει αρκετές φορές, κάνεις την ανιούσα, νομίζω ότι δεν έχεις τίποτα. Και μπαίνοντας να κάνεις τον έλεγχο, βλέπεις μια πέτρα η οποία μπορεί να είναι μακρόστενη, μπορεί να είναι μια φλίδα πάνω από το πικτέιλ που είχε κολλήσει και έχει θέμα. Οπότε το καλύτερο είναι, μπαίνεις μέσα με το ουρητηροσκόπιο το άκαμπτο, χωρίς να το πιέσεις, καλύτερα και πάνω από σύρμα, δεν είναι pre-standed. Ελέγχεις όλο τον ουρητήρα μέχρι πάνω. Κάνεις διαστολή ταυτόχρονα με αυτό το εργαλείο που έχει μικρότερη διάμετρο, γιατί τα περισσότερα ουρητηροσκόπια μπροστά έχουν μικρότερη, ημιάκαμπτα, μικρότερη διάμετρο από τα, έστω και το μικρότερο θυκάρι που θα βάλεις μέσα. Κάνεις ένα καλό έλεγχο και μετά βάζεις το καλό σύρμα και μπαίνεις με το θυκάρι και, και μπαίνεις ωραιότατα και κάνεις σε ένα διασταλμένο ίδιο ουρητήρα. Να βάλεις και πάλι ένα δεύτερο υδρόφυλλο πλήρως. Ναι, αλλά είπαμε ότι το ασφαλείας το έχουμε. Αυτό το ασφαλείας.
Υδρόφυλλο πάνω από. Το θικάρι δηλαδή πάνω από το υδρόφυλλο. Να στο θέσω διαφορετικά. Όταν έχει έναν άντρα που έχει ένα μεγάλο προστάτη και βάλει ένα υδρόφυλλο σύρμα και πα με να περάσει με ένα άξιο σιθ, θα σου κλωτσάει. Δεν περνάει. Δεν περνάει. Θα σου κλωτσάει. Θα στο πετάει στην κίστη μέσα. Θα πηγαίνει ευέλικτα. Ενώ αν έχει ένα στιφ σύρμα το οποίο ανεβαίνει επάνω, θα πάει στο στιφ σύρμα Railroad επάνω. Να το ρωτήσω λίγο πιο απλοϊκά. Θα προτιμούσατε ένα πιο στιφ από το απλό PTFE? Θα προτιμούσαμε ένα πιο στιφ, ναι, ναι, από το απλό PTFE. Για να μην λέμε ονόματα, αλλά ναι, να είμαστε και πρακτικοί. Το γενικά τα PTFE σύρματα είναι λίγο τραυματικά σύρματα. Εγώ το λέω γιατί είναι η νόρμα, είναι το σύρμα που όλοι ξέρουμε. Εμείς πόσες φορές χρησιμοποιούμε PTFE? Εμείς δεν το έχουμε καν, πιστεύω. Το PTFE δεν πρέπει να είναι. Έχουμε, να αλλά τα έχουμε μαζί με τα set που μας δίνουν επικτέι. Γι' αυτό το λέω. Το οποίο δεν το χρησιμοποιείς ποτέ γιατί είναι πιο τραυματικό. Και όταν πας να μπεις να κάνεις μια εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση, αν έχεις βάλει ένα σύρμα πάνω και σου ξύσει άσχημα το βλενογόνο, σε τραυματίσει και αρχίζει και έχεις αιμορραγία, έχεις μπει μέσα και αρχίζει και παιδεύεσαι για να κάνεις την επέμβαση. Επίσης, Παναγιώτη, πρέπει να μείνουμε σε κάτι που είπαμε πριν και θεωρήσαμε δεδομένο. Λέμε ότι όποιος έχει βάλει stent πριν το χειρουργείο, είναι διαφορετικό χειρουργείο. Κατανοώ ότι στον ιδιωτικό τομέα αυτό δεν μπορεί να είναι πάντα εφικτό για πολλούς λόγους. Όμως πρέπει να κατανοήσουμε επίσης ότι οι επιπλοκές σε ουρητηροσκοπικά περιστατικά που έχουμε κάνει pre-stenting, που έχουμε βάλει stent πριν, μειώνονται γεωμετρικά. Άρα αυτό δυνητικά και στον ιδιωτικό τομέα έχει μια ανταπόκριση, έτσι. Σου έχει τύχει, Βαγγέλη, να έχεις αφήσει το stent 15 μέρες, γιατί την πρώτη φορά δεν μπόρεσες να ανέβεις και λες, άσε, θα βάλω το stent και θα το ξαναδώ μετά 15-20 μέρες. Και η άλλη ερώτηση είναι πόσες μέρες πρέπει να το αφήσεις για να πεις ότι έχει κάνει διαστολή και να μην μπορέσεις να ανέβεις. Να είναι πάλι ακόμα ουρητήρας δύσκολος. Συμβαίνει. Μπορεί να συμβεί, αλλά είναι πολύ μικρό το ποσοστό των περιστατικών. Πρακτικά είναι. Και εκεί, σε εκείνο το περιστατικό που θα εξακολουθεί να έχει μείνει το πικτέλ και θα εξακολουθεί να έχει μια σχετικά καλό τόνο ουρητήρας, σε αυτό το περιστατικό είναι πολύ πιο εύκολο να το διαστήλεις λίγο. Ενώ έχει περιστατικά άλλα που δεν είναι καθόλου pre-stented και ο τόνος είναι τέτοιος, ο οποίος πρακτικά δεν μπορείς να περάσεις και είναι επικίνδυνο. Θα το δείξουμε πάμε, και βίντεο. Προχώρα παρακάτω, Παναγιώτη, γιατί έχουμε πολλά. Ναι. Είδαμε πριν τις προηγούμενες κακώσεις. Εδώ είναι μια αντίστοιχη κάκωση, η οποία σχετίζεται όχι με την τοποθέτηση του θικαριού, αλλά μόνο και μόνο με το σύρμα. Το σύρμα πήγε υποβλενογόνια. Βλέπετε, είναι μια ταλαιπωρημένη περιοχή. Η περιοχή είχε ένα λίθο, ο οποίος ήταν ενσφινωμένος. Και τι κάνεις εδώ πέρα, Γιώτη, τι θα κάνεις εδώ πέρα, αυτό που ουσιαστικά σε αυτή την περίπτωση, από τη στιγμή που το βλέπεις, τραβάς το σύρμα πίσω και το περνάς από το φυσιολογικό αυλό, αφού είσαι στο ρητροσκόπιο, βλέπεις, το έχεις μπροστά σου. Οπότε υπό αυτές τις συνθήκες βάζεις σωστά το σύρμα σου και περνάς από πάνω το πικτέιλ σου για να ηρεμήσει η περιοχή. Αυτό είναι και άλλη μια αξία της ουρητηροσκόπησης, ότι επιβεβαιώνεις ότι δεν έχεις αυτό. Ακριβώς. Γιατί τυφλά ακόμα και αν ξέρεις ότι έχεις μια πέτρα στον κάτω κάλικο. Έτσι, φανταστείτε να βάλετε ένα άξιο σιθ τώρα εδώ πέρα και αυτό σημαίνει και είναι σημειακό, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που το υδρόφυλλο σύρμα περνάει υποβλενογόνια 3-4 εκατοστά. Εκεί το σκίζεις τελείως με το άξιο σιθ. Πες ότι η πέτρα σου είναι πάνω όμως. Συνεχίζει την ουρητηροσκόπηση με αυτόν τον ουρητήρα ή προτιμάς να βάλεις στεντ και να έρθεις σε δεύτερο χώρο? Εδώ μισό λεπτό, αυτό στο συγκεκριμένο το περιστατικό φαίνεται κιόλας, ήταν πακτωμένη στην πακτωμένη περιοχή. Εκεί. Τώρα δεν θυμάμαι να σας πω αν ήταν πιο πάνω. Έχει άλλες πέτρες πάνω. Εντάξει, την έσπασες αυτή. Θα την τραβήξει. Κοίτα τι έκανε, το τράβηξε και το βάλε από πάνω. Συμφωνώ. Θα προχωρήσω όμως, θα προχωρήσει το χειρουργείο σου. Αυτό είναι. Ναι, είναι να σταματήσει, να ακολουθεί και να έρθει σε δεύτερο. Σε αυτές τις συνθήκες αυτό είναι νοτικό, αλλά δεν είναι τόσο προβληματικό. Αν βλέπαμε, σκάβοντας εδώ το αντίστοιχα τον ρουτήρα, να το βάλω να ξαναπαίξει κιόλα. Αν βλέπαμε ότι έχει κανονικότατα τρύπα, μπορεί να κάνει και μια νιούσα, να δει αν κάνει extravasation. Αν χάνει ο ουρητήρας, θα μπεις με το θικάρι να το πιέσεις, να τα σκίσεις όλα. Αν δεις όμως ότι δεν χάνει και έχεις μια εικόνα η οποία είναι σχετικά καλή του ουρητήρα, μπορείς να ανέβεις προσεκτικά με το θικάρι και να συνεχίσεις το περιστατικό. Προσωπικά, εντάξει, ίσως υπό άλλες συνθήκες κάποιος άλλος θα αποφάσισε διαφορετικά. Εγώ σε αυτές τις πέτρες αποφεύγω να συνεχίσω πιο πάνω, γιατί δεν θέλω να πειράξει το θικάρι την περιοχή αυτή και να την πιέσει περισσότερο. Αφήνουμε ένα πικτέιλ. Δεν ξέρω αν ξέρει κάποιος πόσο καιρό λένε οι γραφές ότι πρέπει να αφήσει ένα πικτέιλ σε ένα τέτοιο περιστατικό. Σε ένα περιστατικό δηλαδή που έχει ίνωση στον ουρητήρα λόγω λόγω κάποιου λίθου που βρίσκεται στην περιοχή. 7 με 10 μέρες. Οι γραφές έχουν κάποιες διαφωνίες. 7 με 10 μέρες είναι πολύ ωριακό. Συνήθως είναι 4 με 6 εβδομάδες, λένε. Αφήνεις ένα πικτέιλ ώστε να έχει αρκετό χρόνο ο ουρητήρας να επανέλθει και να τον επανελέγξεις, μην τυχόν φτιάχνεις στένομα στην περιοχή. Χωρίς απόλυτη επιστημονική απόδειξη όμως. Αυτό έτσι λέμε. Ότι δεν είναι. Και χωρίς να σας ρωτήσω για evidence base, θα βάζατε λεπτό ή χοντρό? Μπα. Την κλινική σας αίσθηση. Γι' αυτό είναι ο expert εδώ. Το πρακτικό κομμάτι είναι το εξής.
ότι συνήθως όταν βάζουμε, βάζουμε μεγαλύτερων διαστάσεων, βάζουμε δηλαδή από 6 friends και πάνω, 6-7 friends, ένα δεν θέλεις να υπερβάλλεις εκεί. Γιατί αν υπερβάλλεις, η πίεση που κάνεις στο τείχωμα και η φλεγμονή που μπορεί να σου κάνει το stent μπορεί να σου το κάνει χειρότερο. Άρα θα βάλεις δεν θα βάλεις το μικρότερο, θα βάλεις ένα 4,7, θα βάλεις ένα 6, ένα 7 και συνήθως αυτό είναι παρκές. Σημαντικό, δεν του λες έλα βγάλει το πικτέλ και φεύγεις, έρχεται, τον επανελέγχεις με μια νιούσα για να δεις αν αναπτύσσει στένωμα. Για να μπορέσω λίγο να απαντήσω κι εγώ ότι δεν υπάρχει απάντηση, όταν κάνουμε ενδοπυελοτομές βάζουμε στέντ ενδοπυελοτομής που είναι χοντρότερο, όταν κάνουμε λαπαροσκοπικές πυελοπλαστικές βάζουμε στέντ κανονικό. Έτσι, υπάρχει λογική? Δεν υπάρχει λογική. Άρα απάντηση επιστημονική δεν έχουμε σε αυτό. Πάμε με το κόνσεπτ της... Στην επεμφύτευση του ρητήρα, πώς να βγάζει το λένε και 2 εβδομάδες, όχι παραπάνω. Ναι, δηλαδή, ούτε στη διάρκεια, ούτε στο πάχος του stent έχεις να απαντήσει. Το pre-stenting δεν μου είπες πόσο καιρό συνήθως φτάνει. Το pre-stenting ούτε εκεί πάνε η απάντηση. Υπάρχει η λογική του να κάνεις pre-stenting μια εβδομάδα γιατί πριν. Έχω ακούσει και 2 μέρες. Πριν, και 2 μέρες πριν υπάρχουν και λογικοί που άμα δώσεις αλφα blocker χωρίς stent μπορεί και το αλφα blocker μόνο του θεωρητικά. Δεν, έχει να κάνει και με τον άνθρωπο και με τον διάμετρο του. Δεν μπορεί να απαντηθούν αυτά εύκολα. Είναι πολύ δύσκολο. Ο μέσος όρος όμως είναι 2 εβδομάδες. Θεωρητικό είναι αυτό. Όταν έχουμε βάλει ένα stent, όπως είπαμε πριν, μπορεί να για τις ενδείξεις που έχει το stent με την απόφραξη κτλ. Έχουμε βάλει ένα πικτέιλ πιο πριν και στη συνέχεια να προχωρήσουμε να κάνουμε μια επέμβαση ενδοσκοπική. Τι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας? Πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι το πικτέιλ το οποίο πάμε να βγάλουμε μπορεί να είναι κολλημένο, μπορεί να είναι ασβεστωμένο. Εδώ είναι ένα πικτέιλ το οποίο ουσιαστικά έχει ασβεστωθεί, έχει φύγει και προς τα πάνω στην προσπάθεια τοποθέτηση, έχει μπει ένα άλλο. Pigtail στη θέση του. Εδώ έχει γίνει ένα διαδερμικό, στο οποίο προσπαθούμε να βγάλουμε το pigtail και ουσιαστικά βλέπετε ότι έχουν κάνει κόμπο και τα pigtail. Αυτά είναι δύσκολα περιστατικά, γιατί ανάλογα του πού βρίσκεται ο λίθος που κρατάει το pigtail σε θέση, έχεις δυσκολία στο πώς θα τον προσεγγίσεις. Αν έχεις ένα σβεστομένο pigtail, το πιο σύνηθες είναι, έχεις πέτρα πάνω στο νεφρό και πέτρα κάτω στην κίστη. Και συνήθως έχεις και ένα ωραίο κάλυμα επασβέστωσης πάνω στο pigtail, σε όλη τη διαδρομή. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να έχεις στο νου σου ότι πρακτικά ο ασθενής θα υποστεί τουλάχιστον 2 επεμβάσεις. Η πρώτη επέμβαση είναι μπαίνεις από κάτω, σπάς πέτρες στο κατώτερο τμήμα, το κατώτερο τμήματος, στη λούπα του pigtail. Προσπαθείς να τραβήξεις το pigtail αν γίνεται έξω, να έρχεται... Πόσο έρχεται προς τα έξω από την ουρίθρα. Αν έρχεται έξω από την ουρίθρα, για παράδειγμα, είναι γυναίκα, γιατί στον άντρα δεν είναι εύκολο να το πετύχεις αυτό, σε αυτή την περίπτωση κρατάς απ' έξω το pigtail μονίμως σε μια σχετική τάση, να το έχεις υπό έλεγχο. Μπαίνεις, βάζεις τα σύρματά σου παράλληλα στον ουρητήρα και μπαίνεις με το ουρητηροσκόπιό σου και λίγο-λίγο σπάς πέτρα γύρω-γύρω από το pigtail και αντιστοίχως στο καλύτερο σημείο που θα μπορέσεις να κόψεις όσο πιο ψηλά γίνεται το pigtail, το κόβεις. Το αφαιρείς, το κομμάτι το μεγάλο, και μετά ο σκοπός σου είναι να σπρώξεις το υπόλοιπο pigtail μέσα στο νεφρό. Όταν το σπρώξεις μέσα στο νεφρό, αφήνεις ένα pigtail και έρχεσαι σε μια δεύτερη επέμβαση και κάνεις ένα διαδερμικό και το αφαιρείς από πάνω. Μπορείς να κάνεις και εξωσωματική κατά μήκος. Εμείς το κάνουμε καμιά φορά. Αν δεν είναι και πολύ, δηλαδή βλέπεις. Το κακό είναι ότι πολλές φορές αυτές δεν φαίνονται κιόλας. Δηλαδή, ναι. Νομίζω εκεί είναι το πρόβλημα. Άμα φαίνονται καλώς. Ναι. Αν δεν φαίνονται η πέτρα, η αδεστοποίηση όλοι. Γι' αυτό κάνεις την ουρητηροσκόπηση. Αυτό η εικόνα αυτή που βλέπεις εκεί πέρα, αυτό είναι φανταστικό. Ο κόμπος που κάνει το pigtail, έτσι. Μην διανοηθεί κανένας να το τραβήξει, θα το τραβούσε κανένας αυτό από τον ουρητήρα κάτω. Πού να το τραβήξει αυτό? Δεν κατεβαίνει, θα κατεβάσει όλο το νεφρό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μια άλλη λύση δεν θα ήταν να βάλουμε ένα δεύτερο pigtail και να πάμε σε δεύτερο χρόνο με το ουρητηροσκόπιο και να σπάσουμε με το λέιζερ την πέτρα απάνω για να αποφύγουμε τη διαδερμική? Θα μπορούσε να γίνει και αυτό, αλλά είναι πιο δύσκολο. Συνήθως είναι αρκετό το φορτίο όγκου, το φορτίο του λίθου, ο όγκος του. Και ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι μετά. Πώς θα καταφέρεις πάλι να πιάσεις καλά το pigtail, γιατί οι λαβίδες που έχεις στο εύκαμπτο δεν είναι και τόσο ισχυρές για να μπορείς εύκολα να κάνεις χειρισμούς και να κατεβάσεις ένα pigtail που μπορεί να έχει ακόμα επασβεστώσεις, να κάνεις όλη τη διαδρομή και γίνεται πιο επικίνδυνο. Στη γυναίκα αυτό γίνεται. Γίνεται στη γυναίκα. Πολύ εύκολα ευθειάζει το άκαμπτο, το ημιάκαμπτο και πας μέχρι την πύλη από πάνω. Αλλά άμα πας με εύκαμπτο δίπλα σε τέτοια ιστορία σε άντρα. Δεν μπορείς να το πιάσεις καλά. Αλλά αν έχεις άκαμπτο και το πιάσεις γερά και το πιάσεις τον κόμπο.
Και γιατί πρέπει, αυτοί, πρέπει να πα πάνω στην πύελο. Ο κόμπος είναι στην πύελο. Στον άντρα θα φτάσει στην πύελο επάνω με τέτοιο πικτήλ. Κράστε τέν. Τι είναι αυτό. Το παιδί μου το έχει σπάσει. Δεν έχει πέτρα δηλαδή στον ορτήρα. Μα έχει συμβεί να ανέβουμε πάνω, να πιάσει τον κόμπο αυτόν και σιγά σιγά, γιατί συνήθω έχει διαστολή ο ορτήρα. Θα μπορούσε να τον περάσει και από ένα φυγάκι. Κατευθείαν. Οι ουρητήρε αυτοί είναι ταλαιπωρημένοι τι περισσότερε φορέ, έτσι. Ναι, πρέπει να πάρει πάντω μία απόφαση και πρέπει να δώσει λύση. Αν μπορεί να γίνει με αυτό, ανεβαίνοντα στο ουρητηροσκοπικό που κάνει, αν μπορεί να το πετύχει αυτό, το κάνει και προχωρά και έχει δώσει λύση. Μπορεί κάποιε φορέ φτάνει με το ουρητηροσκόπιο ψηλά, σπά το ανώτερο κομμάτι και τελικά έρχεται όλο το πικτέιλ κάτω. Δεν είπαμε δηλαδή να τραβήξει τον κόμπο. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Να πιάσει τον κόμπο και να αρχίσει να το τραβά όλο μαζί. Αυτό μπορεί να σου έρθει. Όταν κάνουμε ουρητηροσκόπηση. Μια από τις χειρότερες επιπλοκές, να μην πω, είμαι μοναδική η οποία συγκρίνεται με τη σύψη, είναι αυτό. Ουσιαστικά έχεις πιάσει τον ουρητήρα κάπου, είτε με τον μπάσκετ, είτε με άλλο τρόπο, και τον έχεις φέρει κάτω όλο και τον έχεις ξεγυμνώσει όλο μέσα στην κίστη. Και έρχεται στις γυναίκες, έρχεται μέχρι και έξω από την ουρήθρα. Και βλέπεις κανονικότατα τον ουρητήρα να έχει βγει απ' έξω. Κοιτάξτε τη ζημιά, εδώ πέρα έχει φύγει ο ουρητήρας, δεν υπάρχει. Νάτος. Παναγιώτη. Δεν είναι μόνο άμα το πιάσεις με τον μπάσκετ. Το επόμενο βίντεο είναι αυτό. Μπράβο. Περιστατικό. Περιστατικό το οποίο είναι διαγνωστική νεφροουρητηροσκόπηση. Γυναίκα νέα, 42, καπνίστρια βαριά, η οποία κάνει επεισόδιο ματουρίας, την έχουμε κυσθεοσκοπήσει και το δεξί ουρητηρικό στόμιο μας δίνει αίμα. Λοιπόν, γιατί δεν μας το δείχνει το πρώτο. Το βιντεάκι αριστερά πάνω μπορούμε να το κλικάρουμε. Το έκανα. Εδώ λοιπόν έχουμε βάλει τα σύρματά μας και ανεβαίνουμε. Και ανεβαίνουμε όπως βλέπετε με το άκαμπτο ουρητηροσκόπιο πάνω σε σύρμα. Ο ουρητήρας δεν είχε στέντ εννοείται. Προσπαθούμε να μπούμε προσεκτικά μέσα και βλέπετε είναι πολύ στενός ο ουρητήρας. Και ανεβαίνουμε λίγο-λίγο και ανεβαίνουμε. Έχει όμως τάση και προσπαθούμε. Πού τη νιώθεις ουσιαστικά στο εργαλείο σου. Σπρώχνεις δηλαδή. Σπρώχνεις. Δεν γλιστράει το εργαλείο. Το εργαλείο πρέπει να γλιστράει όμορφα πάνω. Παίζουμε με το σύρμα να μειώσουμε την τάση του σύρματος. Μήπως μπορέσουμε να το γλιστρήσουμε πιο εύκολα. Δεν ανεβαίνει. Φτάνουμε σε ένα σημείο κάπου περίπου στη μεσότητα. Στο οποίο είναι αυτό το πράγμα. Ο βοηθός δίπλα κάνει pumping όσο δεν πάει για να ανοίξει ο ουρητήρας. Φλασάρι, δεν πηγαίνει όμως. Βλέπετε πώς έχει τεταμένος είναι ο ουρητήρας. Εδώ ακριβώς είναι το σημείο που πολλοί που δεν έχουν την εμπειρία καταλήγουν και ζορίζουν για να βγάλουν το περιστατικό, ζορίζουν και άλλο το ουρητηροσκόπιο. Θα το περάσει αυτό, το περνά. Το περνά. Πάνω από το σύρμα, εξήγησε ότι είμαστε πάνω. Είμαστε το πάνω από το σύρμα, αυτό που είπα. Κυλάμε ένα σύρμα ασφαλείας και ένα σύρμα το κυλάμε. Και εκείνο το σημείο είναι που θα πας, θα βάλεις το ουρητηροσκόπιο, θα μπεις μέσα και όταν φτάσεις εκείνο στο ανώτερο σημείο, θα θες μετά να το κατεβάσεις το ουρητηροσκόπιο. Θα κάνεις. Και εκεί μαζί έχεις ξεκολλήσει τον ουρητήρα και τον έχεις φέρει κάτω. Δεν έχεις καταλάβει καν και τι έχει γίνει, γιατί δεν βλέπεις καλά, είναι δύσκολο. Το περιστατικό που έδειξες πριν είναι του. Μου το έχει δώσει ο Τσέζαρε, ο Σκοφόνε, έτσι. Αυτό είναι δικό μου. Δικό ήταν αυτό. Αυτό είναι νεφροουρητηρεκτομία έγινε μετά. Είναι μια γυναίκα, αυτή που ήταν 42. Η οποία μπήκαμε, κάναμε. Όχι αυτό λέω, όχι αυτό εδώ. Το αυτό προηγούμενο. Που μέσα στην κίστη. Αυτό δεν είναι από μπάσκετ. Εσύ είναι από ουρητηροσκόπιο που μπήκε πιεστικά και έτσι όπως το τράβηξε για να βγει, έβγαινε κανονικότατα, το φέρω όλο πίσω. Έτσι. Εκεί που έφτασες, πέρασες και σου ήρθε ο ουρητήρας πίσω ή σταμάτησες εκεί. Σταματήσαμε εκεί. Και σου ήρθε ο ουρητήρας πίσω εκεί. Δεν του ήρθε το. Απλά δείχνω το τι θα δεις ώστε να τα αποφύγεις να μην το πιέσεις. Βάλαμε πικτέιλ. Και μετά 10 μέρες ξαναμπήκαμε και ουσιαστικά ήταν. Το ίδιο περιστατικό είναι αυτό που δείξεις με το εύκαμπτο δεξιά κάτω. Αυτό ακριβώς είναι. Τώρα γιατί δεν παίζει πάλι. Να το. Κοιτάξτε πώς αλλάζει, έτσι. Αυτό τώρα ανεβαίνουμε με το εύκαμπτο. Μάλλον κατεβαίνουμε με το εύκαμπτο. Το έχουμε μπει και έχουμε κάνει την νεφροσκόπησή μας. Και βλέπετε τι ωραίος ανοιχτός είναι ο ουρητήρας. Αυτό είναι 10 μέρες με πικτέιλ. Πάντως, αν με επιτρέπετε, επειδή στον ιδιωτικό τομέα. Το failure είναι πιο δύσκολο από το δημόσιο που λες. Ήταν στενά, θα σου κάνω κακό, σταμάτησε, άλλες μια εβδομάδα. Το failure, αν καταλήξει και κατεβάσει τον ουρητήρα, ναι, είναι αυτό. Κορυφαίο. Βγαίνει με μεγάλες ταμπέλες. Σεβαστό, μαζί σου. Οπότε δεν, έχει, δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση. Λέω, λοιπόν, ότι στο σημείο του στενού ουρητήρα, έτσι, ένα option
που δεν μπορεί να το ζυγιάσει, να δοκιμάσει χωρί τάση πάνω στο σύρμα, αν ανεβαίνει το εύκαμπτο. Όχι. Το ένα είναι 12 φρένε, το άλλο είναι 10. Όχι, δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Είναι πρέπει μικρότερο το εύκαμπτο μπροστά αυτό που χρησιμοποιούμε. Αν τον έχει ενημερώσει τον άλλον άνθρωπο πριν, θα το κατανοήσει. Άμα δεν τον έχει ενημερώσει και του έχει πει ότι θα σου βγάλω την πέτρα, Δημήτρη, ο άλλο που σου λέγε βλακίε. Ότι, γιατί έτσι γίνεται στον ιδιωτικό τομέα, έτσι. Ότι αυτά που σου λέγανε εδώ ο Θεός, που εγώ τα σπάω όλα, όλα τα μαχαιρώνω και όλα τα τέτοια, και πας μετά και δεν το κάνεις, θα είναι δυσαρεστημένος. Αν τον έχεις ενημερώσει, εδώ η στραβή θα κοστίσει στον άλλον τάρταλο, έτσι. Κύριε καθηγητά, δύο ερωτήσεις σε αυτό το σημείο. Το ένα, αν μπορούμε πάνω σε αυτό το σενό ρητήρα να κάνουμε διαστολές, με ουρητρικές διαστολές ή μπαλόνι. Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Το θέμα έχει νόημα, γιατί κοιτάξτε τον ουρητήρα πώς έγινε μετά. Το μπαλόνι, σπάει τις ίνες, δεν τις σπάει. Σπάει. Ναι, άρα κάνεις στενώματα μετά. Και είσαι να κάνεις και με ένα περιστατικό, το οποίο πας διαγνωστική να κάνεις. Δεν είχε ούτε καν πέτρα. Δεν ξέρεις αν στο τέλος θα καταλήξει. Και θεραπευτική να κάνεις. Οπότε θα πας και θα παλέψεις μια περιοχή με άσχημο τρόπο, θα πιέσεις παραπάνω. Δεν σημαίνει ότι στον ανώτερο ρητήρα, εκεί που βρήκαμε τη δυσκολία, ότι αν βάλεις και κάνεις διαστολή με μπαλόνι, θα περάσει και θα είναι σωστό και θα κάνει ζημιά σε αυτό τον ουρητήρα έτσι όπως είναι στενός. Με συγχωρείς λίγο. Σκιαγραφούμε σε αυτό το σημείο, κάνουμε την ανιούσα και βλέπουμε ένα στένομα σχετικά μικρό. Ίσο εκατοστό. Σημειακό δηλαδή. Σημειακό. Συνεχίζουμε. Αν το ουρητηροσκόπιο. Παραγγείλετε πάτηση. Βάζει το σύρμα και περνά το ουρητηροσκόπιο πάνω από το στένομα. Πάνω από το σύρμα, μάλλον. Μέσα από το στένομα. Περνάει με ασφάλεια έτσι και σου ανοίγει το στένομα. Αν περνάει, ναι. Αν είναι έτσι όπως έδειξε ο Παναγιώτης όμως που το βλέπεις και το ζορίζεις και συμπίπτουν τα τυχώματα και δεν περνάει και ξέρεις ότι θα το σπρώξεις, θα περάσει, αν θα σκίσεις, αυτό δεν το κάνει. Είναι σαν να θες να πας να μπλέξεις, αν συνεχίζεις, να πας να το διαστήλεις, να το πιέσεις και τα λοιπά, να το κάνεις, να το ανοίξεις για να ολοκληρώσεις την επέμβαση. Αυτό είναι προβληματικό σου ρητήρας. Φαίνεται πάμε, ότι είναι στο παρακάτω, ναι, νομίζω ότι είναι η διαφορά είναι αυτό που λέτε, ότι είναι, άλλο είναι το σημειακό στένομα και άλλο είναι αυτός ο στενός ρητήρας. Εδώ πρέπει να κάνεις διαστολή σε όλο τον ρητήρα, μπαλόνι σε όλο τον ρητήρα. Δηλαδή είναι. Τα περιστατικά είναι πάντα διαφορετικά. Δεν υπάρχει. Ο νόμος είναι ένας. Αν είσαι με το άκαμπτο πάνω από σύρμα και έχεις και ένα σύρμα ασφαλείας. Και άμα δείτε τα δύο σύρματα τα σκληρά, κάνουν τέντα. Μπαπ, ανοίγει ο ρητήρας, έτσι. Αν δεν περνάει από την τέντα. Σταμάτα. Σταμάτα. Πας γυρεύοντας. Έτσι. Τελευταία ερώτηση για να προχωρήσουμε. Ναι. Δοκιμάσατε με εύκαμπτο μετά. Γιατί να δοκιμάσω με εύκαμπτο, να σας ρωτήσω το εξής. Γιατί. Ναι, για ποιο λόγο να το κάνω. Έχω μια πέτρα στον νότερο τμήμα του ρητήρα λοιπόν και έχω ένα στενατικό κομμάτι. Στον ουρητήρα. Δεν μπορώ να βάλω θικάρι. Θα βάλω το εύκαμπτο. Θα αρχίσω να κάνω flashing επάνω, να πομπάρω. Θα αυξήσω τις πιέσεις στον νεφρό μου. Το εύκαμπτό μου θα δυσλειτουργήσει γιατί δεν μπορώ να γυρίσω σε ένα στενό ουρητήρα το εύκαμπτό μου. Δηλαδή δεν είναι μόνο να το περάσεις. Πρέπει να σπάσεις και την πέτρα μετά. Ασφαλώς, με ασφάλεια. Δεν χάνεις τίποτα να βάλεις ένα πικτέιλ και να δεις την άλλη εικόνα. Στην άλλη εικόνα μετά κάνεις ό,τι γουστάρεις. Να ρωτήσω κάτι. Τι διαστάσεις έχει το ημιάκαμπτο που χρησιμοποιείται και το αντίστοιχο εύκαμπτο. Δεν είναι 12. Αυτό που χρησιμοποιούμε. Το δικό μας είναι 9. 9, 10, τι είναι. 8,5 είναι το δικό μας. Και τελειώνει 12. Αλλά μιλάμε σε μπροστά εκεί αυτή που βλέπεις. Λοιπόν, προχώρα Παναγιώτη, γιατί έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα. Σύψη. Η μεγαλύτερη επιπλοκή που μπορεί να έχεις είναι αυτή η επιπλοκή που πολύ συχνά μπορεί να προτιμήσεις να κάνεις διαδερμικό σε μία πέτρα επιπλεγμένη με σοβαρές λοιμώξεις. Μπορεί να έχει ο ασθενής ήδη νεφροστομία και να μην μπεις να το κάνεις εύκαμπτο. Η σύψη είναι η χειρότερη επιπλοκή γιατί μπαίνεις να αντιμετωπίσεις μια καλοήθη νόσο και ο ασθενής καταλήγει στη μεθ και με σοβαρή πιθανότητα να πεθάνει. Η οροσύψη είναι 50% θνητότητα, έτσι δεν είναι. Και Παναγιώτη, να κάνω ένα σχόλιο. Εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί η βιβλιογραφία την υποεκτιμά τη σύψη. Δεν την αναφέρουν τη σύψη. Κανένας δεν την αναφέρει τη σύψη. Έτσι. Στα καλύτερα κέντρα υπάρχουν περιστατικά ετησίως με σύψη και πολλοί που πεθαίνουν. Και αυτό γιατί όλοι νομίζουν ότι παίρνουν ένα ουρτηροσκόπιο. Φλας. Πόσο δείξαμε ότι ανεβαίνει η πίεση στην ημιάκαμπτη χωρίς θικάρι με το φλας το manual. Πόσες φορές πάνω. 10 φορές πάνω από το φυσιολογικό. Κάναμε κάτι τελευταίες δουλειές τώρα. 10 φορές. Κάθε φορά που κάνετε αυτό το φουπ, έτσι ανεβαίνει η πίεση πάνω σαν τρελό. 10 φορές πάνω από αυτό που θεωρείς. Το 30 με 40 μιλιμέτρη υδραργύρου που θεωρείς ότι είναι το μέγιστο για να φύγουν τα ούρα να κάνουν παλιδρόμηση μέσα στο παρένχυμα, το ανεβάζεις 10 φορές πάνω. Πάμε για τη διαδερμική. Η διαδερμική είναι μια επέμβαση που υπάρχει εδώ πάνω από 30 χρόνια. Είναι πολύ αποτελεσματική. Είναι μια επέμβαση η οποία δίνει λύσεις σε δύσκολους, πολύπλοκους λίθους και σε μεγάλα φορτία λίθων. Έχει επιπλοκές, λογικό, γιατί πάμε και τριμπάμε από το δέρμα κατευθείαν το νεφρό. Οι κύριες επιπλοκές είναι η αιμορραγία και ο πυρετός. Σημαντικό και εδώ. Ισχύει τα ίδια που είπαμε. Χειρουργικός χρόνος.
θέλει προσοχή για το ό,τι αφορά όταν κάνουμε την επέμβαση αυτή, να μην ξεφεύγει ο χειρουργικός μας χρόνος. Υπάρχουν και μελέτες που το δείχνουν ότι αυξάνει δύο φορές η πιθανότητά σου, το ρίσκο σου για να έχεις επιπλοκές, αν η επέμβασή σου πλησιάζει τις 2 ώρες. Κύριε Παναγιώτη, εγώ είμαι κοράλι και θέλω να κάνω 2,5 ώρες. Τι θα κάνω? Εντάξει, αυτό μπορεί, είναι κάτι το οποίο αναγκαστικά κάποιος θα το κάνει, αλλά θα έχει προετοιμάσει τον ασθενή. Θα κάνω 2,5 ώρες χειρουργείο στο κοράλι. Το πιο σωστό θα ήταν να φύγουμε σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Να δηλαδή, να μπούμε, να σπάσουμε το μεγαλύτερο όγκο της πέτρας, όσο περισσότερο μπορούμε σε ένα session, και να μπούμε και μια δεύτερη φορά να σπάσουμε το υπόλοιπο. Αυτό είναι το πιο ασφαλές. Δεν λέμε ότι είναι το μόνο που μπορεί να κάνει κάποιος, μπορεί να το κάνει 2,5 ώρες. Είναι κάποιοι άνθρωποι που κάνουν 2,5 ώρες για να το κάνουν. Αλλά αυτό πρέπει να ξέρουν ότι έχει 2 φορές μεγαλύτερη διπλάσια πιθανότητα για επιπλοκές. Το από κάτω και από πάνω. Πάλι, ο χρόνος δεν αλλάζει. Απλώς, άμα χτυπάνε και 2 ταυτόχρονα... Πάμε πιο γρήγορα. Εντάξει, αλλά έχεις πιο ακριβό, είναι άλλο, διαφορά. Έχει διάφορα πράγματα. Επιπλοκές της διαδερμικής τώρα. 45 ετών, 3,5 εκατοστά λίθος, κάναμε διαδερμική, δεξιός νεφρός. 24 άρι Μάλεκοτ μπήκε μετά. Αφαιρούμε το Μάλεκοτ και ο ασθενής παρουσιάζει με την αφαίρεση του Μάλεκοτ πόνο, δύσπνοια. Και κάνουμε ακτινογραφία θώρακος. Και η ακτινογραφία θώρακος είναι αυτή. Μια από τις πιθανές επιπλοκές της διαδερμικής. Επηρεάσαμε τον πεζοκότα κάπου, τον τσιμπήσαμε, περάσει σε εμάς, πιθανότητα πέρασε από ό,τι φαίνεται το τράκ μας όλη η οδός και το εργαλείο όλα για να μπει μέσα να αντιμετωπίσουμε τη λιθίαση. Πέρασε μέσα από τον πεζοκότα. Οπότε, ρώτα τους, αυτό είναι αέρας ή νερό? Ναι, αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Τι είναι αυτό, παιδιά, το βλέπετε, σας το φέρνουν. Είναι αέρας ή νερό? Νερό. Τώρα μπορεί να είναι υγρό πλήσεων, μπορεί να είναι ούρα, μπορεί να είναι κέμα. Τι από όλα αυτά, τώρα στην προκειμένη περίπτωση ένας ασθενής ο οποίος ήταν σταθερός, οπότε πιθανότητα να είναι ούρα, να είναι εξτραβαζήσεων από το τράκτ προς τα μέσα στην πεζοκοτική κοιλότητα. Πότε συμβαίνει αυτό? Στις προσβάσεις του άνω κάλικα στο διαδερμικό. Αυτό είναι η συνήθης αιτιολογία. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Βάζουμε θωρακική παροχέτευση. Υπάρχει περίπτωση βέβαια να έχεις επηρεάσει λίγο τον πεζοκότα, να σου κάνει έναν ήπιο πνευμοθώρακα, σαφώς διαφορετική εικόνα από αυτό που βλέπουμε. Αν βλέπεις δηλαδή στην ακτινογραφία και έχει ένα ήπιο πνευμοθώρακα, σε αυτή την περίπτωση μπορείς και να τον παρακολουθείς. Του δίνεις αναλγησία του ανθρώπου να μην πονάει από τον πνευμοθώρακα, τον παρακολουθείς με ακτινογραφία, βλέπεις κιόλας αν επιδεινώνεται αναπνευστικά και πολύ πιθανό είναι να απορροφηθείς σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό σημαίνει όμως ότι δεν έχει μάζεψει υγρό, έχεις απλά τσιμπήσει λίγο, μπήκε λίγο αέρας, βγάζοντας το Μάλεκοτ, οπότε το αντιμετωπίζεις πιο συντηρητικά. Αντίστοιχο, υδροθώρακας, μία από τις ακτινογραφίες που τις έχουμε στο τμήμα, όταν κάνεις γενικότερα προσβάσεις πάνω από τη 12η πλευρά, έχεις πιθανότητες να κάνεις κάκωση στη θωρακική κοιλότητα. Η πιθανότητα ανάμεσα στη 12η και την 11η πλευρά είναι πολύ μικρή, είναι κάτω από 5% λένε οι γραφές. Αν πας μεταξύ 11ης και 10ης, εκεί εκτοξεύεται η πιθανότητά σου να κάνεις κάκωση. Όταν λέμε εκτοξεύεται, φτάνει 30%, 35%. Υπάρχουν μελέτες που λένε 40% πιθανότητα. Οπότε οι θειασότητες της πρόσβασης στον άνω πόλο πρέπει να το έχουν υπόψη τους. Αυτό και το ξέρουν έτσι κι αλλιώς ότι υπάρχει αυτό το θέμα. Άλλο περιστατικό. Κοραϊλοειδής λίθος δεξιού νεφρού. Νομίζω εδώ δεν έχουμε μια αμφιβολία. Αυτό δεν το κάνουμε εύκαμπτο, θα το κάνουμε διαδερμικό σίγουρα. Και είναι σίγουρα μία από τις ενδείξεις που θα συνεχίσει να υπάρχει πάντα το διαδερμικό για να αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά. Γίνεται η επέμβαση. Σε μία επέμβαση πρακτικά έχει καθαρίσει το νεφρό. Σας δείχνω εδώ την ακτινογραφία του θώρακος που είχε, γιατί η ασθενής παραπονιόταν ότι έχει δυσπνία και πόνο στην περιοχή της επέμβασης, αλλά και στο άλλο μυθωράκιο, γενικότερα στο θώρακα. Κοιτάξτε εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται, Μάλεκοτ. Δεξιά μεριά χειρουργήσαμε. Τι δείχνει η ακτινογραφία? Λίγο περίεργο περιστατικό αυτό. Αυτό λοιπόν το περιστατικό ήταν ένα περιστατικό το οποίο πρακτικά λόγω του πόνου η γυναίκα δεν ανέπνεε καλά, δεν άνοιγε καλά το θώρακά της, οπότε κατέληξε από τη μια μεριά να κάνει πύκνωση. Ουσιαστικά ξεκινάμε
Έκανα τελεκτασία. Αυτή είναι η κανονική τελεκτασία που έχει εδώ. Ακριβώς. Αυτό είναι το δεύτερο πιθανό αίτιο. Και το είναι το πιο πιθανό, θα έλεγα, ότι τελικά ήταν αυτό. Σε πριν η θέση. Δεν παίζει ρόλο όμως, άμα πάει λάθος. Το βάθος του Σωλήνα. Το βάθος. Άμα βάλει το Σωλήνα και το βάλει στον βρόχο. Αλλάζοντας τη θέση, μπορεί ο Σωλήνας που ήταν σωστά. Στο μικρόφωνο, παρακαλώ. Αλλάζοντας τη θέση, ο Σωλήνας μπορεί να μετακινηθεί και ο Σωλήνας θα μετακινηθεί πάντα, αν είναι να μπει πιο βαθιά, θα μπει δεξιά. Δεν θα μπει αριστερά. Και έχει κάνει τελευταία ανατομικά, αριστερά. Ανατομικά, ναι, αυτό λέω, άρα δεν έχει αν θα μπει θέση. Πιο βαθιά, αν θα μπει πιο βαθιά, θα μπει πάντα δεξιά. Ήρθε στην άρρωστη. Το αριστερά, απλά ήταν αποφραγμένο και έκανε την ατελεκτασία. Ήρθε και το φράξε. Ναι. Το φράξε. Αυτή στην ουσία έβγαλε το χειρουργείο με δεξιά διασωλήνωση. Ναι. 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 Η οποία μπορεί ο αναισθησιολόγος να τη διασωλήνωσε κανονικά στη ύπτια. Αυτό είναι θεωρητικό. Μπορεί να το βάλει και εξ αρχής βαθιά. Δεν νομίζω. Γιατί αυτό αλλιώς θα συνέβαινε συχνά στις διαδερμικές της πρόβλημα. Γίνονται εκατοντάδες και... Ένα στα τόσα είναι. Θα μπορούσε, οτιδήποτε θα μπορούσε να έχει συμβεί, αλλά έχει γίνει μάλλον αυτό. Άλλη μια ερώτηση. Πάμε για να προχωρήσουμε. Συνήθως, όταν μετακινείται ο Σωλήνας, οι παρατηρήσεις των αισιολόγων είναι άμεσες. Γιατί τροποποιούνται αντιστάσεις στον αναπνευστήρα. Νέα κοπέλα αυτή, πολύ νέα κοπέλα. Δεν... Και συνήθως το βλέπουν, εάν μετακινείται, γι' αυτό. Ο αν από την αρχή μπαίνει λάθος, τότε δεν κάνει, αλλά δεν το είδε. Γιατί είναι νέος, νέα κοπέλα, προφανώς δεν του έδωσε διαφορές. Πώς θα αντιμετωπίζεις? Αναλγησία, αναπνευστική φυσιοθεραπεία την επόμενη μέρα. Πήγαινε πίσω στην προηγούμενη, σε παρακαλώ, ακτινογραφία. Εδώ, αν δείτε αυτή την ακτινογραφία, έτσι, και δεν ξέρετε το ιστορικό, είναι αέρας ή νερό? Αέρας. Πού το ξέρεις αυτό, σίγουρα? Θα είσαι σίγουρος από αυτή την ακτινογραφία? Τι πρέπει να κάνεις, άκουσα εδώ την κουβέντα. Αξονική τομογραφία. Έτσι. Το ακούς. Το ακούς και δεν ακούς τίποτα. Θα το θεωρείς σίγουρα πύκνωση, δεν θα κάνεις αξονική εδώ πέρα? Θα βάλεις μπιλάω, θα βάλεις πλούρο κάτω, τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις, λέω, είσαι άμεσα με τα εγχειρητικά, κάνεις την ακτινογραφία αυτή, κοίταξε, σου είπε τώρα τι ήτανε και λέει τις θεωρίες μας, αλλά ένα ασθενής πονάει εκείνη τη στιγμή μπροστά σου, σφαδάζει και εσύ πρέπει κάτι να κάνεις. Δεν είναι ούτε αέρας ούτε υγρό. Θα κάνεις αξονική τομογραφία σε αυτή την περίπτωση? Δεν χρειάζεται. Πώς θα βγάλεις τη διάγνωσή σου? Τι θα πεις, ότι είναι διάγνωση τι? Είσαι σίγουρος ότι θα είναι αναισθησιολογικό θέμα από το intubation? Είναι σίγουρο ότι έχει πύκνωση. Αυτό είναι η ερώτηση. Αιτιολογίας ποιας? Η αιτιολογία να το συζητήσουμε. Άρα τι θα τις κάνεις αυτή τη γυναίκα? Αν είχε χειρουργηθεί αριστερά... Και δεν ήταν έχει χειρουργηθεί αριστερά, δεξιά έχει χειρουργηθεί. Τι θα τις κάνεις? Είσαι εσύ κάτω, σφαδάζει και τη σφάδαζε πραγματικά. Σφάδαζε. Τι θα τις κάνεις? Κανένας έχει να πει κάτι? Ναι. Αξονική υποχρεωτικά. Αξονική γιατί υποχρεωτικά. Πρέπει να ολοκληρώσει την υποχρεωτικά. Και να βάλει θα μπορούσαν και άλλα πράγματα. Θα μπορούσα να έχω μπει στο μεσοθωράκι εγώ με το νεφροσκοπείο μου. Θα 15.000 πράγματα. Όταν κάτι στραβώνει, πρέπει να είμαστε σίγουροι για αυτό που κάνουμε. Έτσι. Σίγουροι για αυτό που κάνουμε. Ναι, αλλά εδώ δεν έχει χρόνο να φωνάζει. Η άλλη πονάει. Μπορεί να έχει κάνει κάτι σοβαρό. Προχώρα, Μαϊώτη. Αναλγησία, είπαμε, αναπνευστική φυσιοθεραπεία και έφτιαξε. Ξεκινάμε, κάνουμε ένα διαδερμικό. Στη διάρκεια που κάνουμε το διαδερμικό, εκεί που μπαίνουμε με τους διαστολείς μας κτλ., κάνουμε μια κάκωση του πιέλους, βλέπετε. Μια ωραιότατη μεγάλη τρύπα. Το λίπος, περινεφρικό, κανονικότατα. Άρα έχουμε κάνει μια ωραιότατη τρύπα στη νεφρική πύλη. Τι κάνουμε σε αυτό το περιστατικό? Αυτό που θες σίγουρα είναι να παροχιωτεύει όσο πιο άμεσα γίνεται και να πέσουν τελείως τις πιέσεις. Άρα το καλύτερο είναι νεφροστομία. Σε αυτό το περιστατικό, αν έχεις τελειώσει τη λιθίασή σου, εντάξει, βάζεις την νεφροστομία. Αν δεν την έχεις τελειώσει, πάλι βάζεις την νεφροστομία. Σταματάς. Πάλι βάζεις την νεφροστομία. Οπότε δεν υπάρχει άλλη λύση. Σε αυτό βάζεις την νεφροστομία. Επειδή άκουσα κάποια σχόλια από πίσω, γιατί σταματάς εδώ? Γιατί σταματάς? Τα υγρά δουλεύουμε με χαμηλές πιέσεις, παιδιά. Το νεφροσκόπιο είναι 26 French και το θυκάρι είναι 30 στο συγκεκριμένο. Low pressure system. Το κύριο πρόβλημα δεν είναι τα υγρά. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι αν πας να σπάσεις πέτρα, όλα τα κομματάκια θα σου βγουν έξω. Έτσι. Όλα. Και μετά θα πρέπει να τα ψαρεύεις και θα πας μέσα στις φλέβες, θα κάνεις κάκωση. Άρα γι' αυτό δεν θα προχωράμε. Κυρίως. Πρέπει κάπου έτσι. Δηλαδή να αποφασίσουμε και πού πρέπει να σταματήσουμε. Δηλαδή σε αυτή την κάκωση πρέπει να σταματήσεις. Βάζεις νεφροστομία και προχωράς. Πώς γίνεται αυτή η κάκωση? Ακριβώς αυτό το διάγραμμα σας δείχνει. Το σύρμα πρέπει να είναι καλό, στιφ σύρμα πάντα,
ακολουθάνε η διαστολή μας στη φορά του σύρματος. Γι' αυτό πάντα θέλουμε ή δυνατόν το σύρμα να είναι κάτω στον ουρητήρα. Γιατί ουσιαστικά κατευθύνει τις δυνάμεις, τις διαστολής προς τον ουρητήρα και όχι προς την πίελο και προς... Λύσεις για να πάει στον ουρητήρα, δεν πάει πάντα. Εξαρτάται το τι πρόσβαση θα κάνει κάποιος και από πού την κάνει. Και από εκεί και πέρα, ανάλογο και το περιστατικό, τη θέση του λίθου, αν θα μπορέσει να περάσει κάτω ένα σύρμα. Δεν είναι πάντα. Ένα άλλο σύρμα, ένα κόμμα, ένα... Δεν είναι πάντα. Υπάρχουν τρόποι, αλλά τώρα θα φύγουμε. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν τεχνολογίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορείς να το κάνεις πάντα. Και γι' αυτό αναγκαστικά κάποιες φορές θα κάνεις και αυτή την κίνηση. Εκεί πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στο πώς θα κατευθύνεις την πορεία της διαστολής ώστε να μην κάνεις ζημιά. Αιμορραγία. Κάνεις τη διαστολή, μπαίνεις μέσα. Με το εργαλείο σου και εκεί πάνω που κινείσαι μέσα στην πύλη και κάνεις τον navigation σου αρχίζει η αιμορραγία. Αυτό συνήθως είναι διαχειρίσιμο. Και όταν λέμε διαχειρίσιμο σημαίνει τι. Πολύ συχνά όπως κάναμε την κίνηση τώρα και τραβάγαμε λίγο το θικάρι και προσπαθούσαμε να μετακινηθούμε μέσα, τραβώντας το θικάρι, αν βγεις με το θικάρι λίγο πιο έξω από το βλενογόνο και βρεθείς προς το παρέχημα και αρχίζει η αιμορραγία. Γιατί? Στο track στην τρύπα, όπως την έχεις κάνει όλη μέσα και έχεις μπει, ουσιαστικά το θικάρι σου επιπομματίζει την όποια οξία αιμορραγία έχει γίνει τη στιγμή το παρένχημα. Με το που τραβιέσαι λίγο από το ουροθύλιο και μπαίνεις προς το παρένχημα, εμφανίζονται αγκία και αρχίζουν και σου δίνουν επιτόπου αιμορραγία. Άρα η κίνησή σου ποια είναι εκεί? Η καλύτερη κίνηση είναι να ξαναμπεις καλύτερα μέσα. Και το θικάρι σου να το τοποθετήσεις ώστε να βρίσκεται καλά μέσα στην πίελο. Και να μην έχεις την αιμορραγία. Αν η αιμορραγία σου είναι τόσο πολύ που δεν σταματάει, τότε η λύση είναι μία πάλι. Βάζεις νεφροστομία και έρχεσαι σε δεύτερη γύρω, σε δεύτερη επέμβαση, να δώσεις λύση. Καλό είναι να έχεις αίσθηση των ορίων. Από ένα σημείο και μετά, όταν δεν μπορείς να δεις, όταν είναι επισφαλές αυτό που κάνεις, καλό είναι να σταματήσεις και να βρεθείς μια άλλη μέρα. Είναι πιο αποδεκτό αυτό, νομίζω, από οποιονδήποτε ασθενή, είτε είναι στο ιδιωτικό, είτε είναι στο δημόσιο, οτιδήποτε, από το να βρεθεί και να έχει κάποια ζημιά ή μια αιμορραγία, η οποία να μην μπορείς να την ελέγξεις μετά στη συνέχεια. Να κάνεις μεγαλύτερη ζημιά επειδή δεν βλέπεις. Θα τα πούμε, είναι για παρακάτω. Υπό κάποια αιματώματα. Συμβαίνουν, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν πρέπει να σας ανησυχούν αυτά ιδιαίτερα άμα τα δείτε σε μια αξονική. Το υποκάψιμά του μας, το οποίο πιθανόν συμβαίνει σχεδόν σε όλα τα περιστατικά, γιατί πας και τσιμπάς στο νεφρό και το τρυπάς. Τα αιματώματα, τα μεγάλα είναι αυτά που θα πρέπει να σας ανησυχούν. Αυτά συνήθως τα αντιμετωπίζεις συντηρητικά. Τα παρακολουθείς με τους αιματοκρίτες του ασθενή. Αν δεν πέφτει ο αιματοκρίτης του, δεν έχεις κάποιο θέμα. Ασθενής 54 ετών, σε καλή γενική κατάσταση, όχι ιδιαίτερα μεγάλο λίθο, αλλά αποφασίστηκε κυρίως λόγω ανατομίας να γίνει εδώ το διαδερμικό. Βλέπετε εδώ πέρα τις αξονικές σου, τις αντίστοιχες. Κάνουμε την επέμβαση, μπαίνουμε με ένα τριαντάρι, καθαρίζουμε γρήγορα τη λιθίαση, αλλά βλέπουμε ότι έχει πτώσει το αιματοκρίτη και το κυριότερο ασθενής πονάει. Από εκεί ξεκινήσαμε και τον ψάχναμε εντετικά. Και έχουμε αυτή την αξονική. Ελπίζω να ξεκινήσει. Να το. Αυτή είναι η αξονική που έχει ακριβώς μετά όταν ξεκίνησε τον πόνο. Βλέπετε, έχει μέχρι και εξαγγείωση του σκιαγραφικού. Είναι σαφές ότι εκεί είναι αιμορραγή ενεργά. Από πού αιμορραγεί. Το μάλεκοτ πού είναι, Παναγιώτη, εδώ. Να το έρχεται, έρχεται. Και κάπου, δεν ξέρω αν φαίνεται, έσκαγε και προς τα έξω κανονικότατα αίμα. Μπήκαν οι πεβατικοί ακτινολόγοι σε αυτό, να κάνουν μια γεωγραφία και εκλεκτικό εμβολισμό. Οπότε αντιστοίχως βρήκαν ένα μικρό ψευδοανεύρισμα. Το οποίο και εμβολήσαν. Βλέπετε ότι το μάλεκοτ είναι εδώ, ε. Το βλέπετε, είναι ακόμα σε θέση. Αυτό το περιστατικό πήγαν όλα καλά. Σταθεροί αιματοκρίτες. Πρακτικά δεν χρειάστηκε να το μεταγγίσουμε κιόλας. Αλλά ήταν επειδή δράσαμε γρήγορα. Και αυτή είναι η τελική του εικόνα. Σταθεροποιήθηκε, αφαιρούμε το μάλεκοτ, ο ασθενής πάει σπίτι. Μία εβδομάδα, 9 μέρες μετά, αναφέρει ότι βλέπει αίμα στα αούρα. Ενώ δεν είχε καθόλου αίμα στα ούρα, ξαφνικά αρχίζει η αιματουρία. Και έρχεται ξανά, κάνουμε τον έλεγχό μας πάλι. Βλέπετε, είναι αρκετά ταλαιπωρημένη η περιοχή. Δεν φαίνεται ενεργός εξαγγείωση. Και οι επεμβατικοί ακτινολόγοι άρχισαν να μας λένε και γιατί να κάνουμε αγγειογραφία, αφού δεν έχει εξαγγείωση και τον εμβολήσαμε την τελευταία φορά. Και γιατί να πάρουμε την ακτινοβολία να κάνουμε όλο αυτό και να πάρει και ο ασθενής την ακτινοβολία κτλ. Και τους είπαμε το εξής απλό, ότι αν ποτέ
ένας ασθενής μετά από διαδερμικό αιμορραγήσει στη χρονική περίοδο που λένε οι γραφές, 7 μέρες με ένα μήνα, αρχίσουν και ξαφνικά βλέπει αίμα, δεν υπάρχει καλύτερος και μεγαλύτερος νόμος στο διαδερμικό από το γεγονός ότι πρέπει να κάνει αγγειογραφία, γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό να έχει κάποια επιπλοκή. Και το έχουμε δει και σε άλλα περιστατικά. Δεν το βλέπεις στην αξονική αγγειογραφία, δεν βλέπεις πάντα την εξαγγείωση, δεν βλέπεις το ψευδοανέβρισμα ή την αρτηριοφλεβώδη. Συμβαίνει. Το χάνει ο αξονικός. Και όταν μπαίνουν μέσα, τελικά βρίσκουν. Ορίστε. Αυτό. Αφού είχαμε μια καλή συζήτηση και ακόμα μια φορά ευτυχώς εμπιστευτήκαν το κλινικό μας κριτήριο. Ορίστε. Είναι ακριβώς το ίδιο μέρος, αλλά αυτό είναι ίσως η μοναδική φορά που έχουμε εμβολήσει με το μάλεκο στην περιοχή. Και αυτό σημαίνει τι? Ότι ο ασθενής προφανώς είχε κλάδους ο οποίος επιπομάτιζε το μάλεκο, που τροφοδοτούσαν το ψευδοανέβρισμα, που είναι σαφώς μεγαλύτερο εδώ από αυτό που εμβολίστηκε πριν. Και ουσιαστικά, όταν βγήκε το μάλεκο, ξεκίνησε το θέμα του ψευδοανεβρίσματος. Ψευδοανεύρισμα και αρτηριοφλεβώδη. Οι δύο πιθανές επιπλοκές που συμβαίνουν σε αυτό το χρονικό πλαίσιο. Σημαντικά σημεία. Το ψευδοανεύρισμα κάνει διαλείπουσα αιματουρία. Δεν κάνει συνεχόμενη υπόσταση αρτηριοφλεβώδη. Ήτι έρχεται στο τμήμα, τον βλέπεις, τον βάζεις εισαγωγή, την επόμενη μέρα είναι πεντακάθαρος και του λες φύγε. Και μετά από μία μέρα, δύο, ξανακάνει το ίδιο πράγμα. Οπότε αγγειογραφία και τον ελέγχουμε για να είμαστε σίγουροι του τι συμβαίνει. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι μετά από 3 μήνες, γιατί φαινόταν ένα νεφρό που ήταν σε μαύρη κακή κατάσταση. Θα το δείτε τώρα ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αυτά είναι για όσους λένε ότι το διαδερμικό κάνει ίνος και κάνει ζημιά στο παρένχημα. Εδώ είχαμε διαδερμικό και με επιπλοκή που δεν είχε πρόβλημα. Και εμβολίστηκε και 2 φορές. Εντάξει. Αυτά είναι για όλες αυτές τις συζητήσεις, οι οποίες η κλινική πρακτική πρακτικά τις διαψεύδει. Πάντως τελικά το συμπέρασμα δεν θα ήταν ότι για μία πέτρα που δεν ήταν μεγάλη μπορεί να ήταν προτιμότερο να πάει κανείς με το εύκαμπτο. Αυτό ήταν μία πέτρα η οποία στις διαστάσεις τις οποίες είχε θα μπορούσε, ήταν οριακά, θα μπορούσε να γίνει και διαδερμικά. Θα μπορούσε να γίνει και εύκαμπτα. Ανατομικά όμως επειδή είχε και κάτω πόλο με λιθίαση, αν το προσέξατε, η οποία ήταν άσχημη γωνία. Ίσως έπρεπε να δείξουμε και την σιτιουρογραφία, να δούμε τη γωνία. Εκεί δεν θα μπορούσαμε να τη φτάσουμε με το εύκαμπτο. Οπότε αποφασίστηκε να γίνει διαδερμικά. Στο τμήμα, εμείς αποφασίζουμε στο αν θα πάμε διαδερμικά ή ουρετηροσκοπικά, ανάλογα με τη γωνία που έχει ο κάτω κάλικας και με το πάχος του κάλικα του κάτω κάλικα. Αν η γωνία είναι πολύ οξύεχμη, πολλές φορές επιλέγουμε το διαδερμικό. Γιατί μπαίνουμε μέσα σε μια πέτρα 1,5 εκατοστό, την πιάνουμε και τη βγάζουμε κιόλας κατευθείαν προς τα έξω. Έτσι. Αυτό ήταν σύντομη επέμβαση. Δεν ήταν κάτι. Παναγιώτη, άλλο ένα μας δείχνεις. Επιπλοκή πιθανή, μετά από σε εκείνο το περιστατικό που είδαμε την πέτρα διαδερμικό, βλέπετε εδώ, αυτός και γραφεί το ολόκληρο το έντερο. Εντάξει, αυτό είναι το χαρακτηριστικό, το οποίο είναι η κλασική περίπτωση στην οποία πάντα πρέπει να έχεις προεγχειρητικά όταν θα πάει να κάνεις διαδερμικό, να έχεις αξονική. Δεν το συζητάμε. Αντίστοιχα και εδώ. Κοιτάξτε να δείτε που πέρασε. Σωλήνας. Τι σας λέει αυτό? Βλέπετε? Άμα αυτό είναι βέβαια με υπέρηχο, αυτή είναι η κλασική πρόσβαση με υπέρηχο, που έτυχε και το έκανε πιο πρόσθετο από ό,τι έπρεπε. Για να δούμε, θα το παίξει το βίντεο. Τι κάνουμε στο εδώ? Ωραία ερώτηση. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Τι κάνεις, για πες. Τι κάνεις, έχεις ένα περιστατικό τέτοιο και κάνεις. Γιατί κάναμε μια αξονική, γιατί είχε ένα πονάκι στην κοιλιά του. Ναι. Σε ένα περιστατικό στο εξωτερικό που μας εξηγούσαν παρόμοιο, σε μια περίπτωση πήγανε συντηρητικά και στην άλλη περίπτωση ανοίξανε. Βάσει κλινικής εικόνας. Σε ποια περίπτωση πάνε συντηρητικά? Βάσει της κλινικής εικόνας. Δηλαδή. Βάσει της κλινικής εικόνας. Αν ο ασθενής δεν έχει πυρητό, δεν πονάει και το έντερό του δουλεύει, επειδή παρακεντάμε παχύ. Το παχύ μερικές φορές. Δεν είναι το παχύ, λέμε για το σηκώτη εμείς τώρα. Για το ύπαρ. Για το ύπαρ λέμε. Για το παχύ λέτε εσείς τώρα? Για το παχύ λέω. Γι' αυτό. Πήγε συντηρητικά και οφειλήθηκε ο άρρωστος. Ναι. Σε άλλη περίπτωση αναγκάστηκε να κάνει λαπαροσκοπική. Το ερώτημα ήταν από τον κύριο Βαρκαράκη για το ύπαρ που είδαμε την εφροστομία περνάει μέσα από το ύπαρ. Εκεί τι κάνουμε, τη βγάζουμε, την αφήνουμε. Αφαιρούμε.
Αν είναι σταθερός ο άρρωστος, Παναγιώτη, τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Άμα είναι σταθερός και δεν έχει πρόβλημα, στο τέλος του αφαιρούμε την νεφροστομία απευθείας. Είναι πολύ μικρή. Όχι. Παιδιά, όχι. Οι επεμβατικοί ακτινολόγοι κάνουν trans-hepatic biliary surgery, έτσι. Και κάνουν διαστολές μέχρι και σε 14 friends. 14 friends κάνουν για να δουλέψουν, έτσι. Το πρόβλημα το μεγάλο ξεκινάει όταν κάνεις μεγάλη διαστολή μπαίνοντας μέσα το ύπαρο. Δηλαδή, αν αυτό είχε ματώσει, θα είχε ματώσει στη διάρκεια που είχε γίνει η διαστολή και είχε κάνει τις κινήσεις μέσα, που θα έχει καταστρέψει ουσιαστικά το παρέσμα. Πόσο θα την αφήσει την νεφροστομία μέσα, Παναγιώτη, εδώ? Θα τη βγάλει σε δύο μέρες? Όχι, όχι. Καλύτερα είναι να μείνει λίγο, να φτιάξει λίγο πόρο και να την βγάλουμε μετά. Να κάνει ίνωση μετά. Δηλαδή. Και μετά τη βγάζει. Και μετά φυσικά τον έχει μέσα στην κλινική, τον παρακολουθεί για να δει τι συμβαίνει. Και, και πρόσφατα πάλι αντίστοιχο περιστατικό είχαμε που το είχαν περάσει νεφροστομία ή εκτινολογία. Τελευταίο. Έχω δύο βίντεο που πρέπει να τα δουν οπωσδήποτε. Τελευταίο όμως, γιατί αλλιώς δεν θα έχει χρόνο για να μιλήσει μετά. Εδώ δείτε αυτό. Έχει γίνει η επέμβαση και τραβάμε λίγο-λίγο το θικάρι προς τα πίσω. Αυτό είναι, δεν είναι δικό μας, αλλά είναι ενός φίλου μου από το πανεπιστημιακό του Γκέντ, του Τόμας του Ταϊγή, ο οποίος έχει το συνήθειο τραβώντας, να βγαίνει κοιτάζοντας μέσα από το θικάρι. Εδώ τι είναι αυτό, εδώ, τι παρέχημα είναι αυτό. Εδώ, δεν είναι λίπος. Δεν είναι όχι, λίπος. Όχι, διαδερμικό είναι. Ναι, διαδερμικό είναι. Δεν είναι λίπος. Δεν είναι λίπος. Κάτι άλλο είναι. Είναι κάτι είναι. Άλλο περίεργο. Είναι αληφή αυτό δεν εδώ είναι πέρα. Έντερο αυτό. Και είναι. Το πέρασε μέσα από το σηκώτη. Το είπα. Δεν ματώνει πάντα. Πρέπει να χτυπήσει αγκείο για να ματώσει. Έχει και την πλήση εκείνη την ώρα. Άλλο και αυτό κάκος και τέλος. Του δεκαδακτύλου. Επίσης. Αυτό είναι από τα δικά μας κάποια στιγμή. Ναι, εδώ, αυτό πρέπει να, εδώ είναι μόνο με τσίπη μας στη βελόνα. Σε βελόνα στο τέτοιο, σκιαγραφικό. Και επειδή η πέτρα ήταν φλεγμονώδης, έκανε συρρίκιο με το δωδεκαδάχτυλο. Εδώ, τι κάνουμε, Παναγιώτη? Εδώ σταματάμε. Να... σταματάμε και ξεχωρίζουμε. Πρέπει να μπαίνει νεφροστομία. Όχι. Εδώ όχι. Εγώ του είχα φωνάξει. Εδώ του είχα φωνάξει. Είναι πολλά χρόνια πριν αυτό. Παναγιώτη δεν ήταν καν. Ήσουν τότε μαζί. Δεν ήταν. Ήταν στην αρχή. Και κάνω το διαδερμικό, ρίχνω το σκιαγραφικό και φωνάζω του χειρουργού. Και μου λένε: μην κάνει τίποτα, βάλε νεφροστομία και άλλα θα κλείσει αμέσω. Δεν του πίστευα. Τίποτα δεν χρειάζεται. Τίποτα. Δεν τον τάισα. Εγώ μου είπα να τον ταΐσω. Εγώ δεν τον τάισα για δύο μέρε από ανασφάλεια. Πήγα μετά από τρεις εβδομάδες. Το δεκαδάχτυλο. Αυτό είναι το δεκαδάχτυλο. Απλώς αυτό που δεν πρέπει να κάνει κανένας εδώ πέρα. Έλα. Δεύτερη μοίρα δεκαδάχτυλο. Είναι ακριβώς αυτό που ακουμπάει την πίελο. Που κάνουμε τα λαπαροσκοπικά και κατεβάζουμε κάτω το δεκαδάχτυλο. Εκεί λοιπόν, αν πας να περάσεις πικτέιλ μέσα, την κάθισες. Έχω δει σε κλινική. Στη μονάδα τακτικής θεραπείας, γιατί αυτά πάνε στη μονάδα μετά, έτσι. Έχω δει μια τρύπα δωδεκαδάχτυλου τόση. Έτσι. Εκεί. Αυτό άμα κάναμε λαπαροτομία, δηλαδή θα ήταν λάθος. Λάθος. Αποδείχθηκε και οι χειρουργοί μου είπαν άστο. Άμα είναι γιατί αυτό είναι καλύτερο. Αν πήγαινε αυτό όμως στραβά. Δεν θα πάει ναι, στραβά. Αν έβλεπε ότι γινόταν συμπτικός, ναι. Ήταν χαμένη περίπτωση αυτή. Για το πικτέιλ το σύρμα θα πάει να χωθεί στο δεκαδάχτυλο. Εκεί είναι σαθρό το περιβάλλον. Νεφροστομία, τίποτα. Να θυμίσω ότι άμα μπούμε με μια βελόνα. Από έντερο, αγκείο, οτιδήποτε και κάνουμε μια οπή επικοινωνία, αυτά κλείνουν όλα. Έτσι. Όταν θα βάλει την νεφροστομία και θα φύγει η φλεγμονή, εγώ σου λέω μπήκα μετά από τρεις εβδομάδες και έριχνα με σύριγγα δυνατά για να δημιουργήσω τίποτα. Άλλο περιστατικό. Έτσι. Τα νεφροδερματικά σύριγγα, αντίστοιχες επικοινωνίες οι οποίες συνεχίζουν, αλλά θέλω να δείτε αυτό. Με αυτό τελειώσαμε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό εδώ. Τώρα μου πείτε τι είναι αυτό, από πού περνάμε τώρα, γιατί είναι. Ναι, ναι, ναι. Πάλι ο Ταγί είναι? Ναι, ναι, ναι. Κάτι ξέρει. Όταν μιλάτε, παρακαλώ στο μικρόφωνο για να ναι. Λοιπόν. Όχι, όχι, είναι ένας συνάδελφος από τη Γέννη. Δεν ξέρω αν είναι γυναίκα. Λοιπόν, κοιτάξτε όμως τώρα, θα το δείτε εδώ. Πίσω. Έρχεται. Να το δούμε πού είναι. Λίγο πιο πίσω. Το έχω δει και εγώ αυτό. Ναι, ναι, ναι. Έρχεται ακόμα η διαδρομή. Κοίτα, θα το δεις τώρα σε λίγο. Είναι εντυπωσιακό. Εδώ. Κοιτάξτε. Εδώ. Τι είναι αυτό εδώ πέρα. Θα το παρακολουθήσετε. Πεζοκότας. Πεζοκότας. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Γιατί είναι έξω. Θα έλεγα ότι είναι το πνευμόνι εδώ ακριβώς. Δεν είναι ούτε καν πεζοκότας. Ωραία. Γιατί κινείται αυτό όλο πάνω κάτω. Χειρουργός. Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Για τη σύψη, λίγο πολύ είναι κάτι που έχουμε συζητήσει για τις προηγούμενες μέρες.